τελετουργικό εκεί πριν την έναρξη του αγώνα. Τώρα το Τζάμπολ ανάμεσα στον Ογκμπέιντε και τον Γουίλιαμσον. Πρώτη κατοχή στους γηπεδούχους. Σας ευχηθούμε να έχουμε ένα ωραίο παιχνίδι. Έρχεται ο Μιχάηλ από τη γωνία. Σουτάρι και τρίποντο. Παντελή πάει μέχρι το καλάθι και φάουλ. Σίγουρα. Στο μπάσκετ τα λάθη παίζουν μεγάλο ρόλο σε ένα παιχνίδι και είναι και το ένα κομμάτι είναι αυτό να πάρει κάτι από τα λάθη του αντιπάλου. Κλέψιμο από τον Θεοχαρίδη στον ευθυνιασμό. Ο Ρόρι αλλάζει πορεία και φτάνει μέχρι το lay-up. 11-5 και θα έχουμε το πρώτο time-out του παιχνιδιού. Θα βρει τον Παντελή. Σουτάρει για τρεις και φτωχή. Ζων αποκτήθηκε από τον Κεραυνό. Εδώ πολύ ωραία συνεργασία. Καλάθι και φάουλ από τον Άντρε Γουίλιαμσον. Ραζής για τρεις ο Ρόρι μέσα. Η αθλητικότητά του να βάλει τον αντίπαλο στο καλάθι και να επιτεθεί. Τον Σνάιντερ προσποίηση ωραία, πάει προς το καλάθι, θα περάσει ο Ντέιβις. Σηκώνεται χωρίς αντίπαλο, σκοράρει 18-22. Έχει μείνει στους 7 πόντους τα τελευταία 6 λεπτά. Το λεπτό. Βλέπουμε τώρα την επιλογή της ΑΚ να αμυνθεί με ζώνη στην προηγούμενη φάση. Ναι. Και αυτό θα είναι ένα μικρό πρόβλημα. Να το τρίποντο από τον Μανολόπουλο. Άλλαξε με τον Ρόρι, σουτάρει για τρεις και σκοράρει. Ο Γιαναράσον απέφυγε ωραία τους αντιπάλους του, ωραία λόμπα. Και απ' την άλλη να προσπαθήσουν. Ο Ντέιβις μέχρι το καλάθι. Ζόπουλος από τη γωνία για τρεις μέσα. Για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Γιαναράς για τρεις μέσα. Θα σουτάρει για τρεις μέσα. Για τρεις ο Ροζέλ, ευστοχή. Με τον Ροζέλ και οι δύο. Στυλιανού για τρεις μέσα. Εδώ σηκώνει όμως τον Ντέιβις που καρφώνει. Μία μέχρι στιγμής το ελέγχει η ΑΕΚ. Τρίποντο από τον Κίνγκ από τη γωνία. Σιζόπουλος. Ο Ντέιβις για τρεις μέσα. Απάντησε ο Ντέιβις. Την μπάλα περνάει στον Γουίλιαμσον που φτάνει στο lay-up και μειώνει στον πόντο. Ο Ροζέλ σκοράρει, ο Κεραυνός προβάδισμα 54-53 με ένα 6-0 σερί. Ο Ροζέλ έξτρα πάσα στη γωνία, Σάιμον Μιχάλη πάει προς το καλάθι. Τον σταματάει ο Ντέιβις χωρίς φάουλ, αλλά θα πάρει καλάθι και φάουλ ο Γουίλιαμσον. Στυλιανού βγάζει έξω στον Ντέιβις. Θα σουτάρει αυτός για τρεις. Η μπάλα θα καταλήξει στο καλάθι. Προβάδισμα για την ΑΕΚ, 61-62. Ο Σάιμον Μιχάλη γλιστράει, αλλά κρατάει την κατοχή. Καλάθι και φάουλ για τον Γουίλιαμσον. Έξω στον Ντέιβις, σουτάρει για τρεις, ευστοχή. Νέο τρίποντο από τον Ρόρι αυτή τη φορά, εύστοχο. Απάντηση από τον Κεραυνό, 73-72. Με τον Θεοχαρίδη, τον παίρνει μέσα. Ανάποδο λέει, εύστοχο. Για να δούμε τον Σνάιντερ. Για τρεις ο Μαντοβάνι μέσα. Ζητάει από τους παίκτες να είναι πολύ προσεκτικοί, να μην κάνουν λάθη. Καλό σου, ελεύθερο, μετά από σωστό διάβασμα της άμυνας. Καλάθι ο Τροφέιντε, 77-81. Θα πάρει την πάσα του Ρόρι, θα περάσει τελικά στο Γουίλιαμσον. Ο Ρόρι, ο Γουίλιαμσον παραλίγο να κάνει το λάθος, θα πάρει φάουλ, θα βάλει και το καλάθι. Απίθανη φάση. Αλλά νομίζω ήταν σε προσωπικό επίπεδο, ήταν λίγο αυστηρή. Μαντοβάνι παίρνει φάουλ, βάζει και το καλάθι. Περνάει ο Σάιμον, αφήνει στον Γουίλιαμσον γρήγορο καλάθι. 83-85, 20 ευρώλητα και 5-10 για το τέλος. Αστοχή στην πρώτη βολή σήμερα. Με διαφορά όμως στους 5 πόντους. Γρήγορο τρίποντο από το Ρόρι, είναι εύστοχο. 1-5 για το τέλος. Η διαφορά στους 2. Δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι. Κλέψιμο από τον Γουίλιαμσον, ο οποίος όμως δεν προλαβε να ολοκληρώσει. Τέλος του παιχνιδιού. 86-88. Νίκη για την ΑΕΚ. 0-1 εδώ στον Στρόβολο, νίκη για την ομάδα της Λάρνακας.